Τσάω μπαμπινιά, τι είναι, καλά, όλα καλά Είπαμε πολλά βίντεο, βασικά αυτό το βιντεάκι το κάνω έτσι ένα μικρό Για να παρουσιάσω τρία πραγματάκια τα οποία ήρθαν από τη Repulsive Echo Records και Distro Και Label και Distro του φίλου μου του Κώστα Το λέω στα ίσια, είναι φίλος μου ο Κώστας Αλλά αυτό το ότι έχουμε φιλία δεν πάει να πει ότι εγώ δεν θα του επισημαίνω τα καλά του και τα κακά του. Έτσι. Μην νομίζετε ότι υπάρχει λεψίδι και τέτοια πράγματα. Όχι, τέτοια πράγματα από μένα δεν υπάρχουν και δεν υπήρχαν ποτέ. Λοιπόν, λοιπόν πάμε να δούμε μια Ολλανδέζικη μπάντα, του Chemical Breath, οι οποίοι είχαν κυκλοφορήσει στη φάση των pestilence, του testimony of the ancients, λίγο spheres, λίγο syndic, λίγο aface, τέτοια πραγματάκια. Αυτό το στυλ, το progressive death metal. Είχαν κυκλοφορήσει δύο demos, το beyond reality και το brutal violation. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Chemical breath, το όνομα της μπάντα. Αυτά είναι τα demos. Και ένα full length, το οποίο κυριολεκτικά βγέλει σύμπαντα και γαμούσε και έδερνε. Το Fatal Exposure και ένα full length είναι αυτό, Fatal Explosion. Αυτά είναι επανακυκλοφορίες που έφερε ο Κώστας από τη Repulse Veco, τις οποίες το link θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο και άμα γουστάρετε να βρείτε αυτά τα τρομερά και τα, το πρώτο με το κάθε πλευρά έχει από ένα demo έτσι και αυτό είναι το full length έτσι. Απίστευτα album σε όσου αρέσκονται σε pestilence, το τε και λιγότερο σφίαρς. Μια μέξη φανταστείτε αυτά τα δύο. Α, ε... Cynic, τον Demo σου Roboric Forms εποχές και τέτοια εννοώ έτσι, όχι, αν και έχουν και κάποια ψυχεδελικά έτσι αλλαγές ακουστικές και ξαναγυρνάνε στον death metal ήχο Afeist yeah. uh, 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 Gorgats του πρώτων δύο δίσκων τέτοια πράγματα, δηλαδή αριστούργηματα πράγματα τα οποία θέλουμε όλοι να ακούμε συνέχεια καλές μουσικές στον death metal ειδικά εγώ που είμαι και λίγο πιο προοδευτικό στον ήχο που ακούω uh, το Human on Death με Spiritual Healing τέτοια πράγματα Λοιπόν, αυτό είναι η Chemical Breath, όπως είπα, από τη Repulsive Veco. Και One Man, One Man Band, η Animal Man Machine, εδώ είμαστε, Black Metal One Man Band, το οποίο κυριολεκτικά μου φύγε το κεφάλι. Μου φύγε το κεφάλι. Η Animal Man Machine, όπως ονομάζονται, και ο τίτλος του CD είναι Until We See The Light. Ε, εδώ υπάρχει εντωμεταξύ, μισό λεπτό, γιατί είμαι και λίγο στραβός όπως σας έχω πει. Θα διαβάσω τι λέει, έτσι. <laughs> bonus tracks είναι από το EP The Cruelty of Life. Μόνο στο CD αυτό υπάρχει το bonus. Είναι άλλα 6 κομμάτια δηλαδή, μαζί με τα 9 του κανονικού δίσκου του Until We See The Light. Και μάνι μάνι έχετε 15 κομμάτια τα οποία σκίζουνε γαμάνε με αλλαγέ ατρόμερε. Απίστευτε, δεν θα σα πω. Πιο πολύ μου θυμίζει η γαλλική σκηνή. Αυτή την death spell omega σκηνή Anteus ε... ah, Temple of Ball, περισσότερο όμως Αντέιους και okay, Death Spell Omega και τέτοια πράγματα. Εκεί θα, θα πάτε να ψαχτείτε για το που, σε τι μοιάζει αυτή η μπάντα περισσότερο. Λοιπόν, one man band, animal man machine και until we see the light. Ρυπάλση βέκο και αυτό. Λοιπόν, στο description του βίντεο από κάτω στο, θα βάλω το link στην περιγραφή του βίντεο που λέει της, ε, για να, να, μπείτε στη Ρυπάλση. Η Ρυπάλση φέρνει και πράγματα εκτός από κυκλοφορίες δικές της που έχει βγάλει πάρα πολλές και θα βρείτε και με στο site. Υπάρχουν και πράγματα που φέρνει η ίδια από, άλλες, από, άλλα label και πρόσφατα κιόλα έκανε και μία έτσι α, ε, καλή σούμα και έφερε πραγματάκια ωραία που θα βρείτε ενδιαφέροντα αυτά τα πραγματάκια ε, όλοι σας και θα ίσως βρείτε πράγματα τα οποία σας λείπουν εκεί πέρα. Λοιπόν, να είστε καλά και καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας!